Τα αφήνουμε όλα αυτά προς το πάνω στην άκρη, καθώς έχω τη χαρά να φιλοξενώ για πρώτη φορά το 2019 και να της ευχηθώ και καλή χρονιά, την καλή φίλη πρώτα απ' όλα και καλή συνάδελφο, την Σόνια την Χαμαντά. Σόνια, καλώς ήρθες, καλή χρονιά. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές, στις τηλεθεάτριες και σε σένα. Χαίρομαι που επιμένεις να θεωρείς το κλάδο των ΜΜΕ ένα βραχίωνα της οικονομίας ακόμα. Φαντάζεσαι σαν ένα σύντομο ανέκδοτο. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι, γιατί παράγεται ένα μέρος του χρήματος από το χώρο της επικοινωνίας και των υπηρεσιών. Όχι τόσο όσο στο παρελθόν, που είχαμε 2 δις τη διαφημιστική δαπάνη και σήμερα έχει πέσει περίπου στα 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο των μέσων, παραδοσιακών λεγόμενων και ψηφιακών. Είναι δηλαδή 3 φορές κάτω το έσοδο του κλάδου των ΜΜΕ. Πριν τα μνημόνια λες τώρα, έτσι. Πριν τα μνημόνια ήταν 2 δις, ήταν 2 δις, ναι, παρακολουθώντας τη διαφημιστική δαπάνη όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι από τα 2 δις μιας πολύ καλής χρονιάς, νομίζω ότι είναι το 2003, μια χρονιά πριν την Ολυμπιακή, την Ολυμπιάδα. Εκεί που φτάσαμε στο πικ. Εκεί έχουμε το πικ. Σαν χώρα, σαν πολίτες. Έπεφτε με γεωμετρική πρόοδο και έπεσε μία χρονιά μέσα 1512%, κάτι τέτοιο. Φοβερό, φοβερό. Σήμερα λοιπόν η διαφημιστική δαπάνη για κάποιους λόγους και τους έχουμε ξαναπεί εδώ από αυτήν την εκπομπή και θα έχουμε την ευκαιρία να το λέμε συνέχεια γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό. Για κάποιους λόγους η διαφημιστική δαπάνη δεν μπορεί. Έχει να κάνει, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να ανέβει. Γιατί δεν μπορεί να ανέβει, γιατί έχει πέσει η κατανάλωση. Ωραία. Γιατί έχει πέσει η κατανάλωση λόγω της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης. Φέτος που είναι ειδική χρονιά λόγω τετραπλών εκλογών θα δώσει κάποια όθηση ή θεωρείς ότι τα πακέτα είναι δεδομένα που θα δώσουν οι διαφημιζομένοι. Δυστυχώς η προεκλογική ή ευτυχώς η προεκλογική περίοδος... Τι έχουν δείξει οι προηγούμενες εκλογικές. Εάν και έχει αρχίσει ουσιαστικά, τυπικά διαρκεί μόλις 1 μήνα. Mm. Και επειδή τα προεδρικά διατάγματα και η νομοθεσία γενικώς δεν είναι τέτοια που να ευνοεί πλέον, γιατί πολλοί θα θυμούνται παλιά την προσωπική διαφήμιση, πολιτική επικοινωνία ενός εκάστου των υποψηφίων. Βέβαια. Αυτό δεν επιτρέπεται πια. Σήμερα υπάρχει μία ποσόστοση, βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών μία τροπολογία και ένα προεδρικό διάταγμα τελευταία στιγμή που λέει σε τι ποσοστό βάσει της προηγούμενης επίδοσης των κομμάτων έχει δικαίωμα κάθε κόμμα να διαφημιστεί. Αυτό συμψηφιζόταν παραδοσιακά με την υποχρέωση που υποτίθεται ότι είχαν τα κανάλια να πληρώνουν για να χρησιμοποιούν την τηλεοπτική άδεια. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσό ανέστη. Αυτή τη στιγμή κάθε κανάλι που έχει άδεια, 5 τον αριθμό σήμερα, θυμίζουμε ότι είναι 5, ναι. Sky, άδειες, Star, ναι. Alpha, Antenna και Open, αυτά τα κανάλια πληρώνουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ το καθένα για να έχει δικαίωμα χρήσης άδειας γενικής στόχευσης πανελλαδικής εμβέλειας και μάλλον τώρα θα γίνει μια ρύθμιση για να πληρώνουν σε μηνιαία βάση αντί για ετήσια και αυτό ανέρχεται σε 291.000 ευρώ. Θα πληρώνουν για 10 χρόνια. Είναι αυτά τα 35 εκατομμύρια που είναι η άδεια. Για 10 που χρόνια. Έτσι. Το ενδιαφέρον είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα και μετά την κατάθεση αίτησης του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη για λογαριασμό της εταιρείας του Alter Ego κατέθεσε αίτηση για την 6η ορφανή που λέμε. 2 δεν είναι η ορφανή άδεια. Και εμφανίστηκε μόνο ο κ. Μαρινάκης. Μέχρι στιγμής έχει καταθέσει αίτηση ο κ. Μαρινάκης. Έτσι υποχρεώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να προκηρύξει να προκηρύξει αυτό το διαγωνισμό. Αυτή η προκήρυξη μεταφράστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ήδη έφτασε και έγινε φίλο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο. Που σημαίνει ότι τώρα, αν εμφανιστεί άλλος ένας, αυτοί οι δύο θα μπορούν να αγοράσουν κάθε τηλεοπτική άδεια, εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, από όλες, αφού περάσουν τέλος πάντων από όλες τις νόμιμες διαδικασίες, κυρίως δε το 45ήμερο του ΕΣΟΥΡΟΥ, θα πληρώνουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν εμφανιστεί και τρίτος παίκτης, ας πούμε, να πούμε παραδείγματα, αν εμφανιστεί αυτή τη στιγμή και ο κύριος Μελισσανίδης, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι, που και έχει γραφτεί το όνομά του. Και έχει γραφτεί το όνομά του. Και ακόμα, ακόμα ένας παίκτης, ξένος ή Έλληνας, κατά τεκμήριο Έλληνας, γιατί ξένοι δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όσοι έχουν επενδύσει έχουν φύγει με ελαφριά επιδηματάκια. Αν εμφανιστεί και τρίτος, τότε πάμε σε περιοδοτικό διαγωνισμό. Άρα πληρώνουν
αναλογικά πολύ μεγαλύτερο ποσό θα πληρώνουν οι δύο αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις, δεν θα πάρουν την άδεια με το ίδιο ποσό που κατέβαλαν οι προηγούμενοι παίκτες. Αυτή που είπαμε, ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Βαζινογιάννης, ο κύριος Κοντομινάς, τώρα έχει συμφωνηθεί. Ναι, ο κύριος Σαββίδης κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μίντια. Ξεκινάμε με τηλεόραση. Πώς είναι η φετινή χρονιά, πώς διαμορφώνεται, αν βλέπεις αναταράξεις, και μετά θα σε πάω στο χώρο του τύπου, γιατί ακούμε βγαίνουν εφημερίδες, αλλά ακόμη βγαίνουν εφημερίδες. Έχω συναδέλφους που έχουν πάρει μια προκαταβολή, εννοώ προφορική συμφωνία, έλα θα ανοίξουμε εφημερίδα και ακόμη περιμένουν, Σόνια. Τι βλέπεις τώρα, όλες τις εκλογές περιμένουν μετά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, σε καμία εκλογική χρονιά, η διαφημιστική δαπάνη ή η επενδυτική δαπάνη στα μίντια δεν ευνοήθηκε. Ναι. Πολλοί έβγαλαν εφημερίδες στις εκλογικές χρονιές γιατί χρειαζόταν το πρωτοσέλιδό τους. Έτσι τα λέω, κάπως σωμά τα πράγματά του. Έτσι πρέπει να τα λέμε. Γιατί επιχορηγήθηκαν από αυτούς που είχαν το έναμο συμφέρον τους υποψηφίους ή αυτούς που τελικά είχαν βγει. Εδώ έχουμε μια τετραπλή εκλογική αναμέτρηση. Πράγμα σπάνιο στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Και αν συμβούν μαζί το Μάιο. Και αν συμβούν μαζί το Μάιο, εθνικές, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές, που οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές είναι το μόνο, ας πούμε, στάνταρ. Αν συμβούν αυτές οι τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μαζί, αυτό θα προκαλέσει μια οικονομία κλίμακος για το κόστος της εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά... Αυτό θέλουν οι διαφημιζόμενοι, πιστεύεις? Ή αν σπάσει η χρονιά με εθνικές τον Οκτώβριο και οι τρεις νωρίτερα. Θα ήθελαν να τελειώνουν. Το και κυβερνό αυτό κόμμα θέλει, να ξέρεις. Δεν θα ήθελε ίσως να έχει την φθορά και να φανεί όλοι μαζί. Αν έχει φθορά, το κυβερνό κόμμα μπορεί να μην έχει και να έχει άνοδο. Βέβαια. Δεν θέλω να μιλήσω και καθόλου να μπω σε αυτά τα ζητήματα πολιτικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ψάχνονται, δυστυχώς τελευταία στιγμή, να στήσουν ενημερωτικές εκπομπές προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την πολιτική πολυφωνία. Γιατί εάν ο νόμος τους επιβάλλει να περάσουν, να γίνει αυτή η παρέλαση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων και των αρχηγών και το ακόμα ενός στην τηλεόραση αλλά και το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον να ανέστη. Τι θα γίνουν τώρα τα... αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στα τα reality αυτά που έχουν πληρώσει... Τα μονοθεματικά δελτία ειδήσεων, έτσι... Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή πόσους να φιλοξενήσει η κυρία Στάι και πόσο ο κύριος Ρόιντερ και πόσο ο κύριος Χατζηνικολάου. Δεν είναι αυτό εύκολο. Άρα βλέπω ότι ακόμα και οι συνδρομητικές πλατφόρμες θα ήθελαν να είχαν μια πολιτική εκπομπή, όχι για τα μάτια του κόσμου, όχι για τον νόμο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν που ο κόσμος θα ήθελε να δει. Δυστυχώς θα το δει τελευταία στιγμή. Γιατί ξέρετε, μετά το κλείσιμο του Μέγκα, ευθυγραμμίστηκαν τα υπόλοιπα κανάλια. Αυτό είναι μια ευθυγραμμισμένη πρακτική ουσίας και σταμάτησαν να προβάλλουν ενημερωτικές εκπομπές. Δεν υπάρχει ενημερωτική εκπομπή. Πραγματικά έχεις δίκιο. Έπεσε η αυλαία όλο το άξιο 24. Ναι, αλλά και τα νούμερα, Σόνια, νομίζω και τα νούμερα δεν διευκολύνουν. Βλέπει ο κόσμος πλέον, πιστεύεις, θέλει να δει. Οι ώρες που βάζουν τώρα κάτι μετά τις 11, 12. Το τηλεοπτικό κοινό έχει διασπαρεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Σκρολάρει και βλέπει και στέκεται σε τίτλους ειδήσεων σε μεγάλα site, τα οποία έχουν το πρόσφημα news μπροστά ή είναι κάποια άλλα, το πρώτο θέμα, ας πούμε, κλπ. Έτσι, δυστυχώς, αν δει τηλεόραση, θα προτιμήσει να δει κάποιες σειρές ή... Το Open, το οποίο είναι νεοπαγές κανάλι και πραγματικά είναι αρκετά φρέσκο το δελτίο ειδήσεων και σε επίπεδο look and feel, που λέμε αισθητικής κλπ., έχει περίπου 250.000 τηλεθεατές. Νομίζω ότι ο κ. Σαββίδης είναι ευχαριστημένος με αυτό. Ναι, γιατί ξεκίνησε και Οκτώβριο, έτσι. Νοέμβριο. Ξεκίνησε σε μια από τις χειρότερες... και εκτοξεύθηκε, κέρδισε 18.000 και μάλιστα νέους. Μπράβο. Μπορεί να πει κανείς λοιπόν ότι το Open έχει ένα νεανικό κοινό. Όπως έχει νεανικό κοινό και ο Α. Ο Α είναι την τελευταία πενταετία πρώτο κανάλι σε δελτίο ειδήσεων σε επίπεδο τηλεθέασης. Ναι. Για διάφορους λόγους. Ένας βασικός λόγος, πέρα από το ότι μπορεί να το εξηγήσει κανείς από την ποιότητα και, και τον τρόπο που εργάζεται ο κ. Ρόιτερ, και εντάξει, πρέπει να το δούμε και ουσία, έχει και ένα εξαιρετικό LinkedIn. Σωστά. Όταν λοιπόν ο καναλάρχης επενδύει στο τι προηγείται το δελτίο ειδήσεων και τι παραλαμβάνει ο παρουσιαστής, παραλαμβάνει ένα κοινό. Δεν αλλάζει κανάλι μετά. Λες, θα δω αυτό και μετά. Αυτό έχει δει. Έχουν δείξει τα στοιχεία και έχει δείξει και το παρελθόν. Στον χώρο του τύπου, βλέπεις εξελίξεις ή τα πράγματα παραμένουν ζόρικα με τις κυκλοφορίες συνεχώς να μειώνονται? Δεν βλέπω εξελίξεις. Ούτε ξεκινήματα καινούρια βλέπεις? Προς το θετικότερο, δεν βλέπω εξελίξεις. Παρακολουθώντας τα πράγματα, βλέπω ότι υπάρχει ένα αυτό που λέμε rollover. Φεύγουν
Μαζικά, ναι, μαζικά. Για μένα όταν φεύγουν 10-12 συνάδελφοι από το ΣΚΑΕ ναι, ναι, που έγινε βέβαια. Την προηγούμενη Παρασκευή, βέβαια. Αυτό είναι μια μαζική απαχώρηση. Ανεξάρτητα από το αν έγινε επειδή μετακινείται ένας διευθυντής από άλλο κανάλι σίγουρα, και πηγαίνει εκεί σίγουρα. Και θα φέρει τη δική του ομάδα. Αυτό είναι αλλαγή προσώπων. Θα τα αλλάξει όλα. Θα πάρεις αριθμούς ναι. και τι θα γίνουν οι... Χθες είχαμε τριμερή μάλιστα του Υπουργείου Εργασίας ναι, και ναι. έχει υποσχεθεί η διοίκηση ότι σήμερα θα το ξαναδεί αν θα μπορέσει να προσλάβει κάποιους από τους συναδέλφους. Αλλά δεν ξέρω αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει, Σόνια. Πάμε λίγο στο χώρο των social media και γενικά το ίντερνετ που έχει μετατεθεί όλος ο κόσμος εκεί πέρα όλοι ξαφνικά προσπαθούν να γίνουν εκδότες του διαδικτύου. Αλλά νομίζω είμαστε ακόμη όχι στο μπουσούλημα. Ακόμη δεν ξέρω, Σόνια, τι γίνεται. Εσύ τα λέγαμε και θα πριν. Θα τα χωρίσουμε λίγο στα τέσσερα. Ναι. Το ένα είναι τα αδερφά μέσα των εφημερίδων ναι. Ή των καναλιών, τα ομόηχα, r.gr. Ενημερώνομαι από εκεί, ενημερώνομαι από την ΕΡΤ. Έτσι, καθημερινή.gr. Ναι, έχω ναι. το φύλλο, αυτό είναι η μία κατηγορία. Ναι. Πάνε πολύ καλά, γιατί το πρώτο θέμα.gr, γιατί έχουν όλο αυτό το δυναμικό μπράβο. Των δημοσιογράφων του παραδοσιακού μέσου. Ναι. Που ξέρουν να κάνουν τα ρεπορτάζ. Αυτό όμως δεν κάνει βαλή στη διαφήμιση. Δηλαδή, ο διαφημιστής δίνει πλέον για ένα μέσο. Δεν δίνει ξεχωριστά για την εφημερίδα και για το διαδίκτυο. Σωστό αυτό που λες και πολύ εύστοχο. Γιατί αν και είναι δύο διαφορετικά αφημί, ο διαφημιστής σου λέει πάρε αυτό το ποσό και πού θα το βάλεις εσύ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αν και είναι διαφορετικά τα κοινά στο διαδίκτυο και διαφορετικά στην εφημερίδα. Αυτό που θέλω να σου πω και αυτό που είναι πολύ λίγο γνωστό και μόνο αυτοί που ασχολούνται πραγματικά με τη διαφήμιση μπορούν να καταλάβουν mm-hmm. είναι ότι πλέον οι διαφημιστές. Και οι διαφημιζόμενοι δεν αγοράζουν μέσα, αγοράζουν δημογραφικά κοινά και ζευγάρια μάτια. Για εξήγησε το αυτό, για λοιπόν, να το καταλάβουμε. Θα έχετε παρατηρήσει εδώ οι τηλεθεατές σας ότι όταν ψάχνουν ξενοδοχείο στο Παρίσι, το επόμενο 12μηνο της ζωής τους, τους κυνηγάει αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, συνέχεια, για τους στέλνει προσφορές. Ναι. Λοιπόν, και αντίστοιχα άλλες. Ναι. Εάν πατήσει κάποιος στο Google ad preferences, δηλαδή προτιμήσεις διαφημιστικές στο Google για το δικό του υπολογιστή μάλιστα. θα εκπλαγεί δυσάρεστα για το πόσα ξέρει το Google για αυτόν ναι. και τι θέλει να αγοράσει ή τι έχει αγοράσει. Θα βρει ότι είσαι άντρας 35-44 εσύ ναι, ναι. ή θα βρει ότι εγώ είμαι 45-54 σε αυτό το και έτσι θα μου σερβίρει διαφημίσεις customized. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ την ημέρα μου μπαίνω σε ένα site, ας πούμε το cnn.gr ναι. και μετά μπαίνω και στο Newsit, ναι. γιατί εκεί έχει πιο, ξέρω εγώ, λαϊκά θέματα. Ναι. Αλλά μπαίνω και στο Provocateur, μπαίνω και στο Huffington Post κλπ. Θα μου διαφημίζει, θα μου σερβίρει διαφημίσεις όπου με βρει. Δεν αγοράζει πια με το programmatic η διαφήμιση μέσω και τα κοινά του κάθε μέσου. Αγοράζει ζευγάρια μάτια. Κατάλαβα. Και ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αν είναι άντρας, τι μορφωτικού επίπεδου είναι, τι ναι, οικονομικού ναι. στάτους είναι. Και όπου τον βρει μέσα στη μέρα, σε όποιο site και αν έχει, από όποιο site και αν έχει περάσει, εκεί θα του σερβίρει τη διαφήμιση. Μου έχουν πει και κάτι φοβερό ότι θα πρέπει, λέει, όταν γράφεις το κείμενο στο διαδίκτυο, που μπαίνουν τα κουτάκια διαφήμιση, για 10 δευτερόλεπτα πρέπει, λέει, το μάτι να παρακολουθείτε αυτή τη διαφήμιση, διαφορετικά δεν θεωρείται χτύπημα. Δηλαδή, μπαίνω σε κάποιες λεπτομέρειες. Είναι αλγόριθμοι αυτά. Είναι φοβερό έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να κρατάς του αναγνώστου το ενδιαφέρον, το κείμενό σου, έτσι ώστε η διαφήμιση να κρατήσει τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Στο μάτι του μπροστά για να μπορέσει να θεωρηθεί δεν ότι... Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλής τρόπος να βγάλει χρήματα το διαδίκτυο. Ναι. Δεν είναι ελληνικό αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ναι. ελληνικό αυτό το φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Θα δει κανείς ότι το πρώτο μέσο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο άντλησης επισκεψιμότητας είναι διαδικτυακό. Μπράβο. Και τα έσοδα είναι αντιστρόφως ανάλογα εναντί ενός μεσαίου καναλιού που έχει πολύ λιγότερους. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει ένα δελτίο ειδήσεων ότι έχει 250.000 τηλεθεατές και ένα site έχει 2 εκατομμύρια mm-hmm. την ημέρα. Σωστό. Δες τι χρήματα βγάζει mm-hmm. το δελτίο ειδήσεων στον περιβάλλοντα χρόνο του ή στα διαλύματά του mm-hmm. και τι χρήματα παίρνει την ημέρα ένα site. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικό μας τον κλάδο που εμείς το χειριζόμαστε ως επαγγελματίες και εσύ τώρα έχεις με ένα πολύ σημαντικό για μένα σεμινάριο που. Σου ανέθεσε εσύ να κάνεις, που νομίζω ότι πολλοί από εμάς τους συναδέλφους, άνω των 40 και 45, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά πόσο είναι εκπαιδευμένοι, γιατί νομίζω ότι οι νέες θέσεις εργασίας, Σόνια Χαϊματά, πλέον που δημιουργούνται από εδώ και πέρα, είναι στο διαδίκτυο. Ναι. Στο διαδίκτυο,
αλλά χρειάζεται εξειδίκευση. Ναι. Ακόμα και αν πιστεύει κανείς ότι στο διαδίκτυο τα κάνουν όλοι όλα, στην πραγματικότητα χρειάζεται, είναι μια τέχνη. Είναι μια τεχνική το διαδίκτυο. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας πια. Δεν γράφεις, είσαι ένα πολυεργαλείο. Μπράβο. Πρέπει να έχεις μια εξειδίκευση αν κάνεις το ρεπορτάζ, το οικονομικό, ξέρεις, επιχειρηματικό, ναι, να μην... αλλά πρέπει να ξέρεις να γράφεις για το διαδίκτυο, να ξέρεις να δεις πληροφορίες και να βρίσκεις πηγές από το διαδίκτυο, να ξέρεις να παίρνεις συνέντευξη από το διαδίκτυο, να ξέρεις να στέλνεις το κείμενό στο διαχειριστικό και να το αλλάζεις και να βάζεις τέτοιο τίτλο ώστε να το βρει το Google και να το σερβίρει στην πρώτη σελίδα όταν ψάξει κάποιος τις λέξεις κλειδιά. Πρέπει να ξέρεις να το ταγκάρεις σωστά. Δηλαδή είναι μια τέτοια τέχνη που πραγματικά έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με αυτό. Δεν υπάρχει έκτετο. Ένα πάντως. Τέταρτο γράφεις όταν είσαι συντάκτης και ένα τέταρτο πακετάρεις για το διαδίκτυο. Δεν είναι πια γράφω το στέλνω στο διορθωτή, στο συντάκτη ή στον αρχισυντάκτη, στο διευθυντή και μετά απολύομαι. Ανάλογα με το τι έχω γράψει. Λοιπόν, το σεμινάριο πότε είναι να μας πεις. Το σεμινάριο ξεκινάει στις 5 Φεβρουαρίου. Ναι. Είναι η ψηφιακή δημοσιογραφία στα νέα μέσα. Ασχολείται με τον μετασχηματισμό των λεγόμενων παραδοσιακών δημοσιογράφων στο διαδίκτυο. Θα είναι και άνεργοι συνάδελφοι. Εννοείται. Για αυτούς κυρίως απευθύνεται, έτσι. Δεν απευθύνεται κυρίως στους νέργους, απευθύνεται σε όλους. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν έχει σημασία τώρα να το πω ανέργων και εργαζομένων, γιατί αυτό είναι και τα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι. Σημασία έχει ότι αν αυτοί οι άνεργοι μπορούν να προσθέσουν κάτι είτε στην ψυχολογική τους, είτε στην ψυχολογία τους, είτε στο γνωστικό τους αντικείμενο, προκειμένου πιο εύκολα να βρουν δουλειά, δεν είναι φιλόδοξο αυτό που λέω, είναι πραγματιστικό. Γιατί είναι τόσο τεχνικό το σεμινάριο και τόσο ουσίας και έρχονται τόσο εξειδικευμένοι συνάδελφοι και εκτός δημοσιογραφικής, ας πούμε, πιάτσας, άνθρωποι από την αγορά, οι τεχνικοί, οι ινφογραφίστες. Έχουμε δηλαδή το πλήρες ανάπτυγμα των υπηρεσιών που δουλεύουν στο διαδίκτυο να διδάξουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι sold out, έμαθα, μου είπες. Είναι sold out, αλλά μπορεί ακόμα κανείς να κάνει αίτηση, γιατί φυσικά κάποιοι ίσως να μην μπορέσουν να έρθουν και, και να καλυφθούν. Και βεβαίως έχουμε καλέσει και σένα να διδάξεις. Αλλά... Είναι η ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς και από τον αέρα που με τιμάς. Είναι η ώρα που δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τώρα το πραγματικό του κλάδου μας. Τρεις κρατικές σχολές δημοσιογραφίας, αμέτρητα η ΕΚ δημοσιογραφίας, 1000 νέα παιδιά κάθε χρόνο παίρνουν πτυχίο δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Να πάνε να εργαστούν πού, Σόνια Χαϊμαντά, και να απορροφηθούν από πού. Είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή δεν έχει ασχοληθεί καμία κυβέρνηση. Δεν το βλέπουν ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει κορεστεί. Δεν είναι διαφορετικό το πρόβλημα από αυτό που ισχύει για τις ιατρικές σχολές, για τις φαρμακευτικές σχολές, για άλλα επαγγέλματα. Πάντως η λάμψη του επαγγέλματος η δικιά μας έχει ξεθοριάσει. Θα έλεγα εδώ και καιρό, όχι τώρα. Πρέπει να μην είναι, να μην έχει κανείς ψηλό IQ, να μην το καταλάβει αυτό. Ότι η λάμψη δεν υπήρχε ποτέ. Απλώς αυτά ήταν όλα τεχνητά. Το χρήμα είναι αυτό που φέρνει τη λάμψη. Όσο πιο πολλά χρήματα έπαιρνε κάποιος ή το διέδιδε ή γραφόταν. Μα και σήμερα, άμα κάνεις 4-5 δουλειές, βγάζεις. Αλλά πόσο αποτελεσματικός είσαι και σωστός στη δουλειά σου. Μπορείς να κάνεις μέχρι 3 δουλειές και να αφήσεις τις 2 σε αυτόν που λέει. Βέβαια δεν πάει έτσι στην αγορά, γιατί δεν πάει το χριστιανικό δόγμα στην αγορά, γιατί ο καθένας αν είναι καλός, φυσικά τον ζητούν στην αγορά περισσότερο. Σωστά. Αυτό που λες λοιπόν είναι πολύ σωστό. Δεν υπάρχει μια παιδεία αυτή τη στιγμή, ούτε οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι στην κατεύθυνση να ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με το τι είναι τα ΜΜΕ, τι σημαίνει δημοσιογραφία και τι άλλο μπορείς να γίνεις από αυτήν τη σχολή. Επειδή διδάσκω και στο ένα πανεπιστήμιο και στο άλλο, δεν και είμαι στο ΕΚΠΑ και στο Πάντιο, δεν έτσι. Είμαι, όχι στο Πάντιο. Στο Quality Journal is New Technologies, που γίνονται τα μαθήματα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι και μπορούν να γίνουν καλύτεροι με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά και όλα αυτά τα σεμινάρια. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα της απορρόφησης στην αγορά εργασίας, τα παιδιά αυτά είναι τόσο απογοητευμένα. Γιατί ή δεν υπάρχει μισθός, δηλαδή δουλεύουν προμπόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μη τιμολογημένα χρήματα. Αυτό που λέμε μαύρα στην αγορά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, υπήρξε πάρα πολύ έντονα αυτό. Ναι. Έτσι, και τώρα επανέρχεται. Να είσαι σίγουρο γι' αυτό. Εγώ δεν έχω πέσει ποτέ πάνω σε αυτό, έτσι προσωπικά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει
αυτή τη στιγμή και τα πανεπιστήμια που είναι η ενδιάμεση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της Αγοράς να προσαρμοστούν, θα πρέπει να το κάνουν λίγο με κάποια πρωτοβουλία οι καθηγητές. Ναι. Και ήδη το κάνουν. Υπάρχουν καθηγητές που μετατρέπουν το πρόσημο, το θεωρητικό των μαθημάτων σε πιο πρακτικό. Και εκεί είναι το στοίχημα. Όσο πιο πρακτικά μαθήματα γίνονται και όσο πάμε πίσω σε θεωρητικό επίπεδο στην παλιά καλή δημοσιογραφία του ρεπορτάζ και της διασταύρωσης, της επαλήθευσης, της πραγματικής είδησης, γιατί το διαδίκτυο είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο φυτώριο για τα fake news. Έτσι. Ωκεανός. Γιατί ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει τιμωρησία στο διαδίκτυο. Γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι τα chatbot, ότι επαναλαμβάνονται, ότι λουπάρουν, ότι επαναλαμβάνουν. Ότι κάνουν copy-paste το ένα στον άλλον και πάνε έτσι αμάσιτη η ψεύτικη πληροφορία. Σωστά. Και βέβαια πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα από τα fake news. Mm-hmm. Έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τα καταναλώνουν. Και έρευνες λένε ότι αυτοί που τα καταναλώνουν είναι περισσότερο 60 και πάνω. Μάλιστα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια παιδεία, μια ενημέρωση στα δελτία ειδήσεων, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, στη σχέση με τα fake news. Θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να καταρτίζονται και να έχουν μια. Να πάνε λίγο πίσω. Το να πηγαίνεις πίσω στα βασικά σου διορθώνει πάρα πολύ τη διαδρομή προς το μέλλον. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος πρέπει να δει το λόγο για τον οποίο γίνεται δημοσιογράφος. Και δεν είναι πάντα ιδεαλιστικός ή δονκιχωτικός, αν και θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη. Ας είναι πρακτικός. Πάντως, να μην παρεκκλίνει και να μην γίνεται δημοσιοσχετής, άλλο δημοσιοσχέσεις, άλλο δημοσιογραφία, άλλο επικοινωνία κλπ. Όταν αυτά μπερδεύονται γλυκά, είναι γιατί κάποιοι θέλουν να βγάλουν χρήματα. Και μαζί με αυτά, με αυτούς και φυσικά οι εργαζόμενοι, έτσι. Λοιπόν, πριν σε αφήσω σε ένα-ενάμιση λεπτό που μας απομένει για να σε καλωσορίσω, να σου ευχηθώ μάλλον καλό υπόλοιπο ημέρας, εδώ ΕΑΠ, το μεγάλο θέμα και του κλάδου μας, δηλαδή αυτό το περίφημο 2%, τι βλέπεις να γίνεται και αν τελικά υπάρχει τεράστιο θέμα με το υπάρχει θέμα. Υπάρχει το 2% στο τζίρο ή στα κέρδη θα δούμε των εργοδοτών και υπάρχει το 2% στο διαδίκτυο. Υπάρχουν 2-2% για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Είναι ένα, ας πούμε, μέρος υποκατάστατο του παλιού αγγελιοσύμου, το οποίο καταργήθηκε γιατί θεωρήθηκε φόρος υπέρ τρίτων. Και με μια μεταξύ πολλών άλλων φόρων υπέρ τρίτων. Ωστόσο, ήταν μια ασφαλιστική εισφορά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή, επειδή το αγγελιόσημο ζούσε τον ΕΔΕΑΠ, βρέθηκε αυτό το modus operandi. Υπάρχουν προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα 52 εταιριών και ενώσεων αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση του 2%. Πότε εκδικάζεται αυτό? Και αυτό εκδικάζεται τον Ιούνιο οι πολλές ενώσεις και άμεσα εκδικάζεται η καινούρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έκανε η ATSE, δηλαδή η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, η οποία στην αρχή δεν είχε κάνει προσφυγή. Μάλιστα, μέλος της ATSE υπάρχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ. Αυτά είναι τα συμφέροντα έτσι όπως ο καθένας τα βλέπει. Πιστεύω ότι ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται σε κρίση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εάν το 2% δεν παραμείνει, δεν ξέρω ποιος άλλος τρόπος θα βρεθεί για την επιβίωση του ενιαίου δημοσιογραφικού ταμείου επικούρησης ασφάλισης και περίθαλψης των διοικητικών, των 17.500 διοικητικών και δημοσιογράφων της χώρας. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έχουν πληρωθεί πάρα πολλά χρήματα από τις ασφαλιστικές φορές ενός εκάστου δημοσιογράφου. Αλλά ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό και τα λέμε τώρα, Σόνια Χαϊμαντά. Σε ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σου. Καλή επιτυχία στο σεμινάριο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε βέβαια γιατί είναι η χρονιά πολύ ιδιαίτερη και με πολλά γεγονότα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, η δημοσιογράφος.